Η μόνη αλήθεια. Ο Τριάρ κάποτε σκέφτηκε πως θα ήταν ενδιαφέρον να επινοήσει μια γυναίκα που ακόμα και εκείνος, ο άψυχος, θα μπορούσε να την αγαπήσει, αν ήταν βέβαια φυσιολογικός. Μια γυναίκα που σε άλλες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει η χαμένη του ψυχή. Φυσικά ο Στέρας χλέβαζε την αγάπη. Ωστόσο, ο στελιομανής μάστορας την έφτιαξε με όλα εκείνα τα τρομερά χαρακτηριστικά της παραλογισμένης πίστης, της ιερής αφοσίωσης, του απροσπέραστου πένθους, των αδικαίωτων δακρύων που είχε ακούσει ότι μπορούσαν να σπαράξουν ακόμη και τους δαίμονες της κόλασης. Και ύστερα πήρε ένα διάφανο κλειστό κοχύλι, το ερμητικότερο από εκείνα που αντάλλαζε με το τέρας σίδρα, και την έβαλε μέσα εκεί, για να μείνει το πλάσμα του προστατευμένο από την κακία του κόσμου και τον όλεθρο των αιώνων. Και μόλις τα τέλειωσε όλα αυτά ο Ταφ, έστησε μπροστά του εκείνο το διάφανο κοχύλι και άρχισε να το περιεργάζεται. Η κοπέλα του κοιμόταν. Μια πρωτόγνωρη τρυφερότητα τον διαπέρασε. Σκεφτόταν με μια σχετική ικανοποίηση πως τουλάχιστον ένα δημιούργημά του θα έμενε ασφαλές από όσα φρικτά θα ακολουθούσαν, καθώς τα διάφανα κοχύλια του τέρατος σίδρα δεν ανοίγουν ποτέ και από κανέναν. Μα έξαφνα η κοπέλα ξύπνησε και μονομιάς γύρισε και, γεμάτη με ιερή αγνότητα, τον κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια. Η αγάπη τον γέμισε σαν ρόγχος. Το πλάσμα του ήταν στα αλήθεια, η ασύγκριτη, η απερίγραπτη, η ανεπανάληπτη, αυτή που τρέμει ο κόσμος μονάχα στην εικόνα της. Ήταν κάτι πολύ ακριβότερο από τη χαμένη του ψυχή. Ήταν εκείνη. Ο Τριάρ ένιωθε για πρώτη του φορά έλλειψη. Του έλειπε ο αέρας που εκείνη ανέπνεε. Σαν λυσασμένος θέλησε να σπάσει το κοχύλι και να την αγγίξει. Μα το είπαμε. Τα κλειστά κοχύλια του τέρατος σίδρα δεν ανοίγουν ποτέ και από κανέναν. Ο μέγας επινοητής του κόσμου, ο απέσιος τύραννος του ανθρώπινου είδους, ο φρικτός αδιστής των αδύναμων ψυχών, είχε εγκλωβιστεί από τον κόσμο που επινόησε, από τους απέσιους κανόνες που ο ίδιος συνεχώς έβαζε, εν τέλει από τον ίδιο του το στυλιπνό του εγκέφαλο. Και τότε κατάλαβε ο Τριάρ πως και αυτός και τα επινοήματά του εξ αρχής ζούσαν στη λάθος μεριά, πως όλα ήταν μια επινοημένη χυδαιότητα και πως η μόνη αλήθεια υπήρχε και τον έβλεπε παντοτινά δική του και παντοτινά ανέγγιχτη στο κέντρο ενός διάφανου κοχυλού.
τα δάκρυα των τεράτων. Όλοι το ξέρανε πως η μάγισσα Κίρκη στο πανέμορφο πρόσωπό της δεν είχε μάτια. Τέρας καθώς ήταν, στη θέση των ματιών είχε δύο μαύρα αυγά. Φυσικά κάθε μέρα τα ζωγράφιζε τα μάτια αυτά, με όλα τα χρώματα και όλα τα σχήματα που χωράει ο νους, με όλες τις εκδοχές, με όλα τα δυνατά δάκρυα. Και τα έβλεπε αυτά τα ζωγραφισμένα μάτια ο Οδυσσέας και μούδιαζε ο νους του. Και τα βλέπανε και οι σύντροφοι και γίνονταν γουρούνια από τον τρόμο, γιατί έτσι μεταμορφώνει ανυπόφορη ομορφιά. Ωστόσο τη μέρα που οι θεοί έδωσαν ορμήνια να φύγει ο Οδυσσέας από το νησί, εμφανίστηκε άβαφη. Τα δύο μαύρα αυγά γέννησαν ρίγος αηδίας και τρόμου σε όλους τους συντρόφους. Ο Οδυσσέας ωστόσο ήξερε πως δεν έπρεπε να αηδιάσει. Πήγε κοντά της, την αγκάλιασε και έπειτα έσκυψε και φίλησε τα μαύρα αυγά των ματιών της ως φιλή αποχαιρετισμού. Ήταν ξερά, αδάκρυτα. Ο γιος του Λαέρτη ανέβηκε στο καράβι ήσυχος χωρίς στύψεις. Καθώς ξεμάκρυναν, σκαρφάλωσε στο κατάρτι και την είδε. Πλέον ήταν μια σκιά, μια αδάκρυτη σκιά. Μα αυτή είναι η μισή ιστορία, αυτή που λέγεται από την πλευρά των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, την πλευρά των τεράτων, όλοι το ξέρανε πως η Κίρκη είχε ανάμεσα στο στήθος ένα κρυφό μάτι. Οι άνθρωποι το νόμιζαν για κόσμημα, μα ήταν ένα αληθινό μάτι. Και ήταν κρυφό για να μην το βάλουν στόχο οι δικοί μας και τις το βγάλουν, όπως άλλωστε κρυφά είναι τα αληθινά μάτια όλων των τεράτων. Και φυσικά, όταν είδε τον Οδυσσέα να χάνεται στο βάθος του ορίζοντα, εκείνο το μάτι δάκρυσε. Με δάκρυα αληθινά. Όμως αλίμονο ή και ευτυχώς, κανείς από αυτήν την πλευρά δεν διανοείται τα δάκρυα των τεράτων. Σύντομη συνάντηση. Υπήρξε μια φορά, πάντοτε υπάρχει για όλους μια φορά, που η Φεστιά Σορσέ έζησε κάτι σαν ερωτική συνάντηση, έστω για λίγο, για μια μόνη στιγμή μέσα στο χάος. Δεν ήταν κάποιος διάσημος γητευτής, κάποιος σκοτεινός μάγος ή κάποιος μεσσίας που μπορούσε να περπατήσει πάνω στα νερά ή έστω ένας εξωγήινος, κάποιος από τους Βόρεια παράδειγμα, με τους οποίους είχε τόσες παρτίδες. Ένας ανώριμος ποιητάκος ήτανε, με ασθενική φωνή και το τετριμένο όνομα Ζαν Ζορζ Κρεμέ. Σχεδόν ένα παιδί που ένα βράδυ του Ιουνίου του 1838 μπήκε στον κήπο του Παλατιού των Ανθέων, στις παρυφές του δάσους της Βουλώνης, εκεί όπου η Φεστιάς ξεκούραζε τα μάτια της μέσα στη σιωπή της νύχτας. Από τη μυρωδιά του φαινόταν ότι ήταν άντρας, μα όχι πάνω από 20 χρονών. Δεν προσπαθούσε να λαφροπερπατήσει. Και φυσικά δεν ερχόταν να της κάνει κακό. Εξάλλου ποιος θα τολμούσε να διανοηθεί να βλάψει την τρομερή γυναίκα που κατέκαιγε τους άντρες στη φωτιά της. Όταν έφτασε απέναντί της, άκουσε την ανάσα του γοργή. Η Φεστιάς χαμογέλασε. Ο νεαρός άρχισε να μιλάει.
κόμπιαζε, μπέρδευε τις λέξεις του, λαχάνιαζε, έκλαιγε. «Ξέρω ποια είστε, κυρία. Έχω ακούσει όλα τα φοβερά που λέγονται για εσάς. Μα δεν φοβάμαι. Κανένας φόβος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην αγάπη που τεινάζεται σαν αίμα. Λέγομαι Ζαν Ζοζ Κρεμέ. Ήρθα στο Παρίσι πριν 2 χρόνια από ένα νορμανδικό χωριό ως μαθητευόμενος γιατρός. Μα τα παράτησα όλα και γράφω ποίηματα. Σας είδα πριν από 9 μήνες, στη γιορτή του Τρίγου. Στεκόμουν μέσα στο πλήθος μα και από μακριά έβλεπα το πόσο μαύρα ήταν τα μάτια σας. Κάποιος μου είπε πως είναι ψεύτικα. Και τότε σκέφτηκα πως εσείς δεν μπορείτε να δακρύσετε ποτέ. Έκτοτε δεν υπάρχει για μένα η μέρα ή η νύχτα, υπάρχουν μοναχά τα δάκρυά σας. Καθημερινά στέκομαι απέναντι στο δειλινό και δακρύζω για λογαριασμό σας. Και αποφάσισα να φυλάγω τα δάκρυά μου σε γυάλινα φιαλίδια φαρμάκων για εσάς. Για πάντοτε. Για όσο υπάρχω. Μα εδώ και μερικές εβδομάδες μήτε αυτό δεν μου φτάνει. Γι' αυτό και πήρα την απόφασή μου. Παραφύλαξα και γλίστρισα σαν τον κλέφτη στον κήπο σας. Και τώρα στέκομαι μπροστά σας και σας εκλιπαρώ. Θέλω να αγκαλιαστώ μαζί σας. Να καώ από σας. Να γίνω ασήμαντος καπνός στην ανάσα σας. Εκεί ο νέος άντρας σταμάτησε, σαν να μην είχε άλλη ανάσα. Η Φεστιάς είχε ήδη συσπηρωθεί να του ριχτεί μονομιάς, να τον πλαγιάσει και να τον αφανίσει με τη φοβερή φωτιά της. Μα κάτι σαν να την διαπέρασε για μια στιγμή, σαν ρήπισμα ανέμου στις βελανιδιές πάνω στο δάσος. Πράγματι ο νεαρός μύριζε δάκρυα. Η τρομερή γυναίκα, αυτή που ικανοποιούσε κάθε επιθυμία της μονομιάς όσο φρικτή κι αν ήταν, έμπηξε τα νύχια της μέσα στις παλάμες της για να κρατηθεί. Πήρε βαθιά ανάσα και, καρφωμένη στη θέση της, του ζήτησε να την αφήσει να σκεφτεί. Την επόμενη νύχτα θα τον περίμενε στη γωνιά του κήπου και θα του απαντούσε. Τον άκουσε να τρέμει από συγκίνηση σαν έφευγε. Θαρρής φτερούγιζε γεμάτος ελπίδα. Το ίδιο βράδυ, μόλις λίγη ώρα αργότερα, η Φεστιάς Ορσέ διέταξε τους Βόρ να τον γυμίσουνε τούτο τον Κρεμέ και να τον ξαποστείλουν 500 χρόνια ιστερότερα, στην άλλη άκρη της γης ή ακόμα καλύτερα σε έναν πλανήτη τόσο μακρινό που το φως του δικού μας ήλιου δεν θα ζήγωνε ποτέ. Ίσως να ήθελε να τον γλιτώσει. Ήταν σχεδόν βέβαιο πως την επόμενη μέρα δεν θα μπορούσε να ξανακρατηθεί. Ίσως πάλι να υπήρχε και μια δόση ματαιοδοξία στην απόφασή της. Ίσως να της άρεσε να ξέρει πως μέσα στο χάος και στην παντοτινή απελπισία, κάπου εκεί στον αιώνιο χρόνο, θα υπήρχε κάποιος που θα δάκρυζε για λογαριασμό εκείνης της αδάκρυτης. Για πάντα και για όσο υπάρχει.
και στα δάκρυα σας, σαν καπνός που φεύγει, σαν καπνός που φεύγει να χαθώ. Και σαν δάκρυ μέσα, μες στα δυο σας μάτια, αγκαλιά μαζί σας να καώ. Το δάκρυ του Φλαμέλ. Αφότου ο Νικολά Φλαμέλ βρήκε το ελιξίριο της Αθανασίας, μονάχα το ζωντανό νερό γύρευε να φτιάξει. Ήξερε πως αρκούσε να δακρύσει για να γεννηθεί τούτο το νερό. Μα λίμωνο, είναι τόσο δύσκολο να δακρύσει ένας αθάνατος. Το πάλεψε για 500 ολόκληρα χρόνια, μα την 21η Μαρτίου του 1928 τα κατάφερε. Ήταν η μέρα που, επιτέλους, μπόρεσε να κοιτάξει την Περενέλη με τόση αγάπη που την αφάνισε μέσα στη ματιά του. Γιατί αυτό είναι η αγάπη. Να κοιτάς τον άλλον και να λιανίζεις την εικόνα του με το βλέμμα σου. Του πήρε 500 χρόνια, αλλά έξαφνα τα κατάφερε μόλις σε 5 λεπτά της ώρας. Και όταν κατάλαβε πως είχε μείνει μόνο ένα αχνό περίγραμμα από την Περενέλη, ένα δευτερόλεπτο πριν αφανιστεί εντελώς, ο Φλαμέλ κατάλαβε ότι τη χάνει για πάντα. Όσο βούλιαζε μέσα του εκείνη, τόσο αυτό συγκινούνταν. Και πράγματι, όταν εκείνη αφανίστηκε εντελώς, ο Φλαμέλ δάκρυσε. Κι ήταν το δάκρυ του καμωμένο από υγρό καθρέφτη. Κι όπως καθρεφτίστηκε σε αυτό το δάκρυ, και ο ίδιος ο Φλαμέλ και ο κόσμος ολόκληρος ρουφήχτηκαν μονομιάς μέσα του. Αυτό ήταν το ζωντανό νερό και ό,τι υπάρχει βρίσκεται πια μέσα του. Είμαστε όλοι ρουφηγμένοι στο δάκρυ του Φλαμέλ. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Το ενδεχόμενο της αγάπης. Λένε πως λίγη ώρα πριν από τον αυτοθέλητο χαμό της, την τελευταία νύχτα του Νοεμβρίου του 1863, η Φεστιά Σορσέ γύρεψε από τους Βόρ μια στερνή χάρη. Να τη διακτηνήσουν μέσα στον αιώνιο χρόνο, 500 χρόνια μετά, σε εκείνο τον πλανήτη όπου κατόπιν δικής της διαταγής είχαν ξαποστείλει εκείνο τον Ζα Ζορζ Κρεμέ. Το νεαρό ποιητή που κάποτε 25 χρόνια νωρίτερα της είχε υποσχεθεί πως θα δακρύζει για πάντοτε για λογαριασμό της. Προφανώς θα ήθελε να σταθεί για μια στιγμή απέναντί του, δίχως να βάλει κάποιο ζευγάρι μάτια στις κόχες του προσώπου της, να αγγίξει με τα δάχτυλά της τα βλέφαρά του και αυτός να ήταν ο απονεννοημένος χαιρετισμός του. Και αμέσως μετά θα τη γύριζαν πίσω, έτοιμοι για το τέλος. Μα τότε οι Βόρ της είπανε την πικρή αλήθεια, πως εκείνος, ο Ζαν Ζόρζ, ήταν μια ολέθρια μαύρη τρύπα, ένα ολόγραμμα παγίδα που είχαν στείλει οι φθοί για να την αφανίσουν. Μόλις τον αγκάλιαζε για να τον πλαγιάσει, θα τη ρουφούσε μέσα του. Και πως εκείνοι, μόλις κατάλαβαν το τι ήταν, τον βάλανε μονομιά στη Χωάνη της Ενεάστασης. Και τον έστειλαν όχι σε μακρινό πλανήτη, μα στην ανυπαρξία.
Η Φεστιάς υποδέχτηκε την αποκάλυψη σιωπηλή και ανέκφραστη. Μέσα της άπλωσε η παγωνιά. Αλίμονο. Τα δάκρυα μιας αδάκρητης ήταν μονάχα ένα όνειρο. Πλέον δεν υπήρχε για εκείνη κανένα στήριγμα μέσα στο χάος και στην παντοτινή απελπισία. Και σκέφτηκε πως της άξιζε τούτη η ερημία. Πως ήταν μια αναμφίβολη όψη της δικαιοσύνης, καθώς έφταιγε μόνο η ίδια και κανένας άλλος. Είτε αθώος ποιητής ήταν ο Ζαν Ζορζ Κρεμέ, είτε μια ολέθρια παγίδα θανάτου. Το βράδυ του Ιουνίου του 1838 αυτή θα μπορούσε να τον αγγίξει, να εξαντλήσει την πιθανότητά τους, την πιθανότητα της καταστροφής τους, αν έτσι το θέλεις. Ω ναι, θα μπορούσε να τον αγκαλιάσει έγκαιρα τότε, παλιά. Εκείνη τη νύχτα μέσα στον κήπο. Τότε που ήταν ακόμα υποφερτό το ενδεχόμενο της αγάπης. Στιγμή μπροστά σου να σταθώ με ένα άγγιγμα μου αντίο να σου πω. Θέλω μια στιγμή μπροστά σου να σταθώ και ένα δάκρυ σου. Το τελευταίο διαμάντι. Κάποτε, ένα απόγευμα,
Εκείνη η τρομερή αδιανόητη κοπέλα που βγήκε έξω από το διάφανο κοχύλι του τέρατος Σίδερα συναντήθηκε με τον Τριάρτης. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράτερο, αφύσικο ή και εξωφρενικό. Το κορίτσι είχε επινοηθεί από τον Ταφ για να βρίσκεται αιωνίως στην άλλη πλευρά. Για να παίξει ο Απέσιος με το ίδιο του το πεινασμένο μυαλό. Για να βασανίσει ειδονικά και μονάχα για μια πρέζα τον εαυτό του. Ωστόσο, αν το σκεφτεί κανείς σε βάθος, δεν υπήρχε τίποτα πιο βέβαιο, τίποτα πιο νομοτελειακό από αυτό. Όταν επινοεί τη μορφή των τεράτων έχεις ήδη διαλέξει, ενδεχομένως δίχως να το ξέρεις, δίχως να το θέλεις και δίχως να το συνειδητοποιείς, και τον προορισμό τους. Γιατί τα τέρατα, αλίμον όλα τα τέρατα του ανθρώπινου μυαλού, είναι πλασμένα για να συναντηθούν μέσα στο αίμα. Η συνάντηση της κοπέλας και του μεγάλου επινοητή έγινε σε ένα φυσικά επινοημένο δωμάτιο, γεμάτο από ολόλαμπρα καρπισμένα κλαδιά από πορτοκαλιές που βγαίναν από τους τοίχους και γέρνανε κατάφορτα. Ταβάνι δεν υπήρχε. Στη θέση του ένας υγρός μεσημβρινός ουράνιος θόλος, γεμάτος άσπρα βότσαλα που έφεγγαν σαν αστέρια. Και στο κέντρο του επινοημένου δωματίου ένα επίσης επινοημένο ζωντανό κρεβάτι. Κάτι σαν μαύρο πελώριο όστρακο στολισμένο με όλα τα αριστερόστροφα κοχύλια του νου. Ναι, ένα προϊστορικό κρεβάτι τέρας, βγαλμένο από το βυθό κάποιας αρχαίας κόκκινης θάλασσας που σ' άλλους καιρούς ρουφούσε μέσα του τους εραστές αφανίζοντάς τους την ώρα του μεγάλου σπασμού τους. Ήταν στα αλήθεια μια ωραία ώρα. Ο Ταφ ξάπλωσε μπρούμητα στο ζωντανό κρεβάτι και την περίμενε. Ήθελε εκείνη την επινοημένη ώρα η επινοημένη του κοπέλα να εφαρμόσει επιτέλους πάνω του την αγνότητά της. Για πρώτη φορά στη ζωή του δεν ήξερε και δεν ήθελε να επινοήσει τον τρόπο. Αν θα ήταν τα δόντια ή τα νύχια ή τα χείλια ή μια ανάσα ή τα μάτια ή τα βλέφαρα ή ό,τι άλλο. Να ήξερε πως θα ήταν αγνότητα. Κάτι που θα τυναζόταν μέσα από τον ολέθριο βάλτο των επινοήσεων και θα έβαφε με αλήθεια τα επινοημένα πορτοκάλια των κλαδιών. Και τότε, πεσμένος μπρούμητα όπως ήταν, ο Τριάρ αποκοιμήθηκε ή επινόησε τον ύπνο του. Θαρρής να ήθελε να ονειρευτεί, να δει ως θεατής τον εαυτό του στην πιο μεγάλη του ώρα. Να αγαπιέται, να κομματιάζεται, να λιανίζεται, να πεθαίνει, να γίνεται ύπαρξη. Και πράγματι τα είδε όλα. Είδε το αίμα του, ναι το αίμα του, να πιτσιλάει τις ολόλαμπρες πορτοκαλιές του δωματίου. Είδε την ελευθερωμένη ψυχή του να μολύνει τον ερένιο ουράνιο θόλο. Είδε τα σώματα να γίνονται φαγητό και να χάνονται στο στόμα του ζωντανού κρεβατιού. Και ο κοιμισμένος Ταφ, αυτός που έβλεπε τον εαυτό του να ενώνεται με την κοπέλα, σκέφτηκε πως επιτέλους μέσα στην αιωνιότητα των αδιάκοπων και φρικτών επινοήσεών του, αντίκριζε, έβλεπε, ένιωθε, ζούσε την ολοκλήρωση της αγάπης. Μα παρά το θαυμάσιο γεγονός, ο Τριάρ είχε ακόμη θλίψη μέσα του. Γιατί ενώ ακόμη ονειρευόταν, ήξερε την αλήθεια. Πως έξω από το όνειρο, για μια ακόμη φορά, η τρομερή αδιανόητη κοπέλα του διάφανου κοχύλιου θα στεκόταν μόνη της μπροστά στο αδιανό ζωντανό κρεβάτι. Πως οι ολόλαμπρες πορτοκαλιές του δωματίου δεν θα πιτσιλιόταν με το αίμα κανενός. Και πως καμία ελευθερωμένη ψυχή δεν θα μόλυνε τον ερένιο ουράνιο θόλο. Πως αυτός, ο μέγας επινοητής του κόσμου, δεν υπήρχε, δεν είχε υπάρξει και ούτε θα υπάρξει ποτέ.